Σουστάκι, το κορδόνι έχεις. Έλα Γιάννη, σχόλια σου. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Και τι δεν κάνω, τη παγωμένη σου καρδιά για να ζεστάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω για πληρωμή. Αμαρτία με βγάλει μια καρδιά που για σένα λαπταράει και πεθαίνει. Να τη βλέπεις σαν ξένη. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Έλα εκεί μου, καλή σου ώρα. Καρδιά για να ζεστάνω και μ' αποφεύγεις σαν αλήτη σαν ζητιάνω για πληρωμή. Και τι δεν κάνω για να βρεθώ στην αγκαλιά σου, τι δεν κάνω και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω κάθε στιγμή. Έχετε κάποια ερμηνεία για το τέλος, για την τελευταία πορεία δηλαδή του Άκη Πάνου? Έχετε δώσει μια απάντηση? Δεν νομίζω να χρειάζεται να δώσω εγώ απάντηση. Η απάντηση είναι δοσμένη από μόνη της. Τα πράγματα πηγαίνανε μόνα τους εκεί, του γρου, την αρχή. Γιατί το λέτε? Γιατί ο Άκης είχε χάσει τον έλεγχο. Μιλάω πριν το έγκλημα. Πριν το φόνο. Φωνιάς είναι, δεν είναι εγκληματίας. Δεν είναι δολοφόνος, δεν είχε δόλο. Και χάσει τον έλεγχο, κοιτάξτε, τον κανακεύανε συνέχεια. Ναι, Άκη, έχεις δίκιο, ό,τι πεις εσύ. Τον είχαν κάνει νερώνα. Και έφτασε σε ένα σημείο... Υπήρξε φιλός. Ποτέ δεν ήταν άφιλος ο Άκης Πάνου. Απλά δεν ήθελε τους ψεύτες και τους υποκριτές. Λέω για εσάς, υπήρξε φιλός δικό σας. Ναι, πολύ. Πολύ. Ο Θεός να συγχωρέσει την ψυχή του. Γιατί ήξερα ότι δεν θα αντέξει κάτι τέτοιο και θα πεθάνει από καρκίνο. Ήμουν σίγουρη. Απλά άργησε να πεθάνει. Δεν ήταν δυνατόν να έχει πάνω να κάνει κάτι τέτοιο και να ζήσει. Θεός συγχωρέσει. Και τους δυο. Είναι να μην φτάνει ο άνθρωπος. Θα μπορούσε να συμβεί σε εσάς αυτό? Δηλαδή. Εν δυνάμει όλα τα έχουμε. Έτσι δεν είναι? Πόσο απέχει η μία κατάσταση από την άλλη? Καθόλου. Καθόλου. Αυτό με τρομοκρατεί. Με τρομοκράτησε στη. Μόλις έμαθα ότι ο Άκης έκανε αυτό το πράγμα, λέω Θεέ μου. Δηλαδή, πατάς ένα κουμπί και είσαι δολοφόνος, πατάς ένα κουμπί και είσαι Άγιος. Τόσο δίπλα. Τόσο απλά. Τόσο απλά, καθόλου απλά δεν είναι. Αλλά το κανάκεμα και το κακό πράγμα, πολύ κακό πράγμα. Παναγία μου. Έχετε φίλους? Ναι. Πολλούς. Ναι. Πολλούς. Πολλούς. Πολλούς καινούριους φίλους ή και παλιούς? Και παλιούς, μόνο που εγώ ξεχνάω. Ξεχνάω δηλαδή τις γιορτές, ξεχνάω κάτι τέτοια. Αυτά τα τυπικά. Όπου είμαι ατζαμού τελείως. Ναι. Αλλά με συγχωρούν ευτυχώς και με αγαπάνε. Ναι. Ξεχνάω μέχρι και τη γιορτή μου δηλαδή τόσο πολύ. Έχω φίλους πολλούς. Και βεβαίως καλύτερος φίλος ποιος, ο γιος? Μπα, δεν το έλεγα. Α. Μπα,
Δεν του κάνει και έχει να μου κάνει και πολύ παρέα. Ναι. Βέβαια, καλύτερος φίλος από καρδιά και από, από όλα, με τα μάτια που λέμε, φυσικά, το παιδί μου. Το ότι πλανηθήκατε και στην άλλη πλευρά, στον άγριο κόσμο, ότι τσαλακωθήκατε, μήπως αυτό τελικά κάνει τον απλό άνθρωπο να νιώθει πιο κοντά σας? Εγώ ταπεινώθηκα τόσο πολύ στη ζωή μου μέσα από τα πράγματα που πέρασα, που ένιωσα ότι πραγματικά όλοι οι άνθρωποι είμαστε τίποτα και όλο. Και αισθάνομαι πραγματικά καθόλου βεντέτα. Με πειράζει, με ενοχλεί φοβερά αυτό όταν με βλέπουν να ξεχωριστεί από τους άλλους. Και μ' αρέσει πολύ όταν με αγαπάνε σαν άνθρωπο. Παλιότερα το είχατε τσανθεί πάντως αυτό. Είχατε τσανθεί βεντέτα. Είχατε πει είμαι πολύ μεγάλη. Όχι, ποτέ. Ότι μ' άρεσε, εντάξει, να με χειροκροτάνε και να αρέσει το πρόγραμμα. Φυσικό είναι και ανθρώπινο. Το χειροκρότημα μπορεί να κάνει κακό στον καλλιτέχνη? Δηλαδή η υπερβολική προβολή, η προβολής, οι υπερβολικές ζητοκραυγές, δεν μπορεί να αλλάξουν το μυαλό του καλλιτέχνη, το μυαλό του ανθρώπου. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Είναι, πιστεύω, οι άνθρωποι που βρεθήκανε για να... που η εργασία τους, που η ζωή τους είναι τέτοια που στο τέλος να συμβαίνει αυτό το πράγμα, γιατί και ένας ζωγράφος κάνει ένα έργο τέχνης και δεν θα ακούσει χειροκρότημα, δεν θα ακούσει τίποτα. Η ζωή του καλλιτέχνη και ειδικά του τραγουδιστή, δεν ξέρω του ηθοποιού, οι ηθοποιοί παίζουν και μαζί, είναι αλλιώς τα πράγματα, ενώ ο τραγουδιστής είναι μονομάχος κατά κάποιον τρόπο. Είναι τραγική νομίζω η περίπτωση του τραγουδιστή. Το να καταφέρει, να καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος απλός, ούτε καλός ούτε κακός, και να μην την ψωνίσει, γιατί μετά είναι πάρα πολύ μόνος του. Είχε πει κάποτε ο Μάρλο Μπράντο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, κάνουμε τα πάντα να γίνουμε διάσημοι και ύστερα κάνουμε τα πάντα να κρυφτούμε. Είναι τραγική υπόθεση το χειροκρότημα. Το χάιδεμα, το πένεμα του κοινού. Ναι, κύριε Θεοδωράκη, είναι τραγική υπόθεση και πιστεύω όταν υπάρχει αντίκρισμα και ξέρεις ότι έχεις κάνει κάτι που είναι καταπληκτικό και εσύ το έχεις βιώσει και το έχεις νιώσει, ναι. Αλλά συνέχεια να γίνεις στο επίκεντρο είναι κακό πράγμα, γιατί δεν σε αφήνει να εστιάσει τον εαυτό σου. Λέω για αυτούς που κυνηγάνε το συνέχεια χειροκρότημα, το πρωταθλητισμό. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Πήρα εφημερίδα και στυλό, βρήκα διαμέρισμα φτηνό. Τριανή και να το κλείσω, επιπλά για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Τριανή και να το κλείσω, επιπλά για να το ντύσω και δεν θέλω να σε ξαναδώ. Σαν αποκλειρή εδώ θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Πως χωρίς εσένα είμαι μισή,
Δεν πετιέται έτσι μια ζωή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια πηγή. Θέλω πίσω να γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, μα με κυνηγάει μια πηγή. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Εδώ είμαστε. Κυριακή μεσημέρι στο Μέγκα με την Ελένη Βιτάλη και τα αγαπημένα μας τραγούδια. Δεν είναι πως δεν έκανα, ούτε πως δεν αξίζω, ούτε και πως τα λάθη μου δεν τα αναγνωρίζω, δεν τα αναγνωρίζω. Δεν τα αναγνωρίζω. Δεν είναι πως δεν αντέξα, ούτε πως δεν αντέχω. Λίγα εσύ μου ζήτησες, σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Έλα. Δεν αντέξα, ούτε πως δεν αντέχω. Λίγα εσύ μου ζήτησες, σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Σου δώσα ό,τι έχω. Δεν είναι πως δεν έκανα, ούτε πως δεν αξίζω. Ούτε και πως τα λάθη μου δεν τα αναγνωρίζω. Δεν τα αναγνωρίζω, δεν τα αναγνωρίζω. Τα παθαίνει η ματιά μου, όποιος πολύ αγαπάει, καλέσα στα σύνδεκα.